Μερικές μέρες πριν βγήκε η είδηση για το. Βγήκαν τα ονόματα βασικά των παιχτών, των Αμερικανών παιχτών, που θα είναι υποψήφιοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το pool. Το pool, η πισίνα. Όχι ο Jordan Pool. Όχι ο Jordan Pool, ναι. Δεν είναι και μέσα και ο Jordan Pool. Κακώς θα έπρεπε να ήταν, να περνάμε τέλεια. Τώρα μην θα αρχίσουμε να μιλάμε για τη λίστα. Η λίστα είναι τεράστια. Πόσα ονόματα είναι? 44. 44. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά. Ναι, δηλαδή. Και έχει, παιδί μου, διάφορα γούστα. Προφανώς πάρα πολλοί από αυτούς θα βγουν και θα πούνε ότι εγώ αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Πάρα πολλοί από αυτούς θα είναι τραυματίες ή θα φοβούνται μήπως σταματιστούν. Και θα καταλήξουμε σε μια δωδεκάδα η οποία σίγουρα θα περιέχει κάποιους superstar. Σίγουρα θα περιέχει κάποιους οι οποίοι. Αυτό που εγώ θέλω να πω για αυτή τη λίστα είναι ότι οι Αμερικανοί, όπως και άλλοι αθλητές, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί, έχουν στο μυαλό τους τελείως διαφορετική αντίληψη του Ολυμπιακού Αγώνα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, μια διχαοτική διαφορά. Σαφώς. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι θα φας, ξέρω εγώ, σε γκουρμέ εστιατόριο ή θα πας να φας, ξέρω εγώ, σε καντίνα στον δρόμο. Τέτοια διαφορά. Mm-hmm. Έτσι. Και γι' αυτό και είδαμε και. Με τις φαλιάρες που θα είναι φέτος, νομίζω θα μπορούσαν λίγο να το. Το θέμα είναι ότι τις φαλιάρες τις τρώνε στα παγκόσμια. Και μετά πάνε στο συνολικό, μετά κατεβάζουν τα redeem team και μετά πάλι στα παγκόσμια ξανακάθονται και ξανατρώνε πάλι σφαλιά. Άρα γίνεται φαύλος κύκλος. Έτσι. Εντάξει, αν είναι να βρίσκουν κίνητρο έτσι. Ναι. Δηλαδή να κάνουν μια ομάδα να χάνει ώστε να έχουν μια redeem team, ας πούμε. Ναι. Να παίρνει τα αυτό. Εντάξει, τι να πω. Από τα ονόματα που βλέπω εδώ. Τι λες. Έχουν υλικό. Έχουν υλικό πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υλικό. Έχουν. Δεν λείπει κάποιο. Δεν υπήρχε κάποιο όνομα μεγάλο το οποίο να λείπει έτσι. Όχι. Να του αναφέρουμε. Είναι όχι, να σου πω πώ θα του αναφέρουμε, ποιο τρόπο θα του αναφέρουμε. Θυμόσαστε την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε πει, μιλάγαμε για το All-Star Game και σας έλεγα ότι το All-Star Game θα ξαναγίνει για όποιον δεν είχε καταλάβει η Ανατολή Δύση. Και λέγαμε εμείς εδώ ότι το καλύτερο είναι να γίνει USA versus the World. Ναι. Στον οποίο the World δεν είναι μόνο ξέρω, η Ευρώπη, είναι και ο Καναδάς, είναι και ναι, η Αμερική ναι. Και η Λατινική Αμερική και όλα αυτά. Okay. Και μου είχατε πει εσείς ότι ποιος πιστεύετε ότι θα νίκαγε σε αυτό το match-up, είχατε πει εσείς. Ευρώπη. Ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος αυτό είπαμε. Και είχα πει εγώ ότι θα νικήσει. Η Αμερική. Ναι. Πάμε λοιπόν να μας πει και ο κόσμος ποιο πιστεύει. Για διαλέξτε μαζί 12 παιχταράδες Ευρωπαίους. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξετε τον πρώτο, τον καλύτερο. 12. Μία Αμερικανούς. Μία Αμερικανούς. Εγώ θα διαλέξω Αμερικανούς και να δούμε, να βάλουμε τα line-up στο τέλος και να δούμε ποιος. Να τα μετρήσουμε. Να τα μετρήσουμε, ναι. Ξεκίνα. Ωραία, να πάμε για point guard, έτσι. Όχι, ό,τι θέλεις. Α. Ονόματα. Ονόματα. Θες να κάνεις μια πεντάδα, κάνεις μια πεντάδα. Τι εννοείς, position λες. Δεν θα πέσω εγώ, σε ιδίες τέτοιες όπως το All-NBA, τα All-NBA teams φέτος που είναι δεν θα το κάνω αυτό. Πάμε, ξεκίνα. Πάμε από το 5. Ό,τι θέλεις, ξεκίνα, πες ένα όνομα. Θα πω το Γιόκιτς το 5. Και τον Embiid. Καμερουνέζος. Όχι. Γιατί Αμερικανός έγινε. Ναι, ναι. Δεν διάβασε σωστά τη λίστα, Γιάννη. Εδώ θα είναι Αμερικανός. Έχει επιλέξει, έχει κάνει την επιλογή του. Ωραία. Σας χαρίζω τον Embiid. Θα το κάνουμε σαν το draft του. Όχι, είναι μέσα. Θα χάσουμε. Σαν το draft ο Embiid, ο Τζοέλ. Είναι τόσο χρήσιμο ο Τζοέλ για τη μοίρα τη ομάδα. Σαφώς. Ωραία, να τον αφήσω ουδέτερο. Όχι, ο Embiid θα είναι εκεί πέρα. Θα τον βάλει στο 5. Θα τον βάλει στο 5. Θα είναι στην εθνική ομάδα. Παίρνει λοιπόν εσύ Γιόκιτς. Θα είναι σίγουρο στο 5. Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω όμορφα, σεμνά και ταπεινά και θα πάρω all timer, θα πω LeBron James. Ωραία, εντάξει. Ο οποίο θα είναι σίγουρα. Θα είναι. Άμα είναι ζει, μέχρι τότε θα είναι. Εμεί μιλάμε εδώ στα game τώρα, άσο Ολυμπιακό. Λέγε. Ωραία, Γιάννη. Γιάννη. Kevin Durant. Ωραία. Και Λούκα. Στεφ Κάρι. Σάι. Δεν πάμε για τις χρονιές. Πάμε τώρα για παίκτες που θα μπουν μέσα να νικήσουν. Σάι. Ωραία, περίμενε. Τι έχεις πει μέχρι στιγμής. Έχεις πει το. LeBron Durant. LeBron Durant. LeBron Durant και Στεφ. Okay. Α, και Στεφ. Τι είπες εσύ. Εγώ είπα. Το τον Σάι. Joel Embiid. Okay. Τώρα. Μας μένει, έχουμε πει 5, έχουμε πει 4, έχουμε πει 1, 2, 3. 1-2. Και 3 μπορεί να το βάλεις. Ναι, έχουμε ένα θέμα στο 2 γενικά. Έχουμε ένα θέμα στο 2. Ναι, φέρουμε Φουρνιέ. Το πω Γιάννης αυτό, το πω Γιάννης αυτό. Θα πάρουμε τον Bogdan Bogdanovic στο 2. Υπάρχουν καλύτερα όνομα, θα έχεις αφήσει έξω. Ναι, ρε, το ξέρω. Ναι. Anthony Davis. Θα τους πάρουμε όλους. Δεν τα λέω ονοματάρες, κανονικά. Έχουμε πουλ εμείς, Τζόρνταν μεγάλο. Λέγε. Να σας βοηθήσω. Καναδάς, σκέψου Καναδό. Το σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή, τον Dillon Brooks, στο 3. Δεν θα βάλω τον Dillon Brooks. Έχεις πιο καλό Καναδό που δεν έπαιξε το παγκόσμιο. Το Wiggins. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα σας πω και την ομάδα σας. Τζαμάλ Μάρι. Πα! Βάλει το 2. Τζαμάλ Μάρι. Τελείωσε το παιχνίδι. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε, ρε φίλε, με δουλεύεις. Συνεχίζω. Ποιο έχω χάσει, τα ρίσκα λιμπέρτο. Με Λούκα, Τζαμάλ Μάρι, πώς το λέγεται ο άλλος. Γιόκιτς, ο Γιάννης. Και ο Σέι. Και ο Σέι.
Και σου ξαναλέγω. Blow out of the water. Κάρι. Κάρι. Πολ Τζορτζ, Λεμπρόν Τζέιμ, Κέβιν Ντουράρ και Τζοέλ Εμπίτ. Και Άντωνι Ντέιβις έκτο. Κανείς δεν ακατεύει, όλοι θα είναι τραυματίες. Ο πάγκο σου από εδώ και μέσα θα αρχίσει τον πάγκο και θα πάρει τον Ισασέ και τον. Και τον Μπορίς Δύο θα αρχίσει να πάρει. Αλμπερέν Σεγκούν θα πάρω. Ο σκληρό. Κουάι Λέοναρντ θα παίξει. Αυτό με πλήγωσε. Συνεχίζει να παίρνει πολύ. Μα βλέπει τι. Δηλαδή είναι αισιόδοξο αρκετά βέβαια. Βλέπεις, πολύ, ότι θα είναι όλοι υγιείς αυτοί. Βρες κι άλλους και θα σου πω εγώ το ματάρι. Βρες κι Κριστάπ Πορζίνγκης. Τέλεια. Τζέιμς Χάρντεν. Μάρκανεν. Πω, έχουμε firepower. Πολύ, πολύ size. Και firepower και απ' όλα. Πες τα, ρε, πες ρε, πες ρε. Θέλω το ματάρι. Δεν θα πω Ράσελ Γουέστμπρουκ. Εντάξει, δεν έγινε ο γραφικό. Τζίμι Μπάτλερ. Δεν θα παίζει καθόλου στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία τώρα. Δεν θα παίζει καθόλου ο Ζημπάτζη. Τώρα μιλάμε για όλοι οι βέτεραν ήταν παιχταράδες, φίλε. Μα λέγανε, έχει βάλει μόνο παίκτες οι οποίοι μέσος είναι αμφίβολο ότι θα εμφανιστούν. Παιδιά, μόνο μιλάμε για All-Star Game. Θα μπουν μέσα στο σύνολο του Χαλιμπέρτον, ρε φίλε. Πε κάποιον λέει. Τον είπε το Χαλιμπέρτον. Τον είπε, ναι. Τον είπε, είπε Χαλιμπέρτον. Εντάξει. Τι να πω, ρε φίλε. Συνεχίστε. Να συνεχίσουμε. Πόσο έχουμε πάει, Ζεβέντα. 7-8 έχουμε, 12 έχουμε. Σεγκούν. Τάουνς δεν παίζει σε κάποια. Όντω, σε αυτού. Δομινικανή Δημοκρατία. Τάουνς. Διάρον Φόξ. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα αρχίζουμε και παίρνουμε του ελπιδοφόρου. Έχουμε γίνει σαν τι ομάδε τη Super League που είναι 22 χρόνια και είναι ταλέντο. Όπως έλεγε και ο Τσάρλς Μπάρκλι όταν μιλάει για τη θητεία του στο Χιούστον, οι counter pain και οι θερματικές μέσα στα ποδητήρια τη Αμερική. Θα λιποθυμά, θα μπαίνει με ένα διασφυξιογόνα μάσκα. Ακούω, συνεχίζει, έχετε και άλλους πολλούς. Σκέφτομαι, ρε φίλε. Δεν έχετε πάρει ένα Λιθουανό καλό παίχτη. Λιθουανό. Βέβαια. Τον κύριο Ντομάντα Σαμπόνις. Βέβαια. Σοφός, σοφός. Τρέι Γιάνγκ. Θα ρίξουμε από μακριά. Θα παίξω πεντάδε με Τρέι Γιάνγκ και Στεφ Κάρι και οι υπόλοιποι θα κατεβαίνουν. Ντέμια Λίλαντ. Τι λέμε το. Θα κατεβαίνουν από πάρω τον Κάρι Ήρβινγκ. Που έχει δεν το θέλει. Πάρτε τον Αυστραλία. Το δίνουμε, ναι. Πάρε κι άλλο την Αυστραλία, αν θέλει. Εγώ ξέρω ποιο θα είναι πάντω ο 12ο. Θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Έχω κι άλλου εδώ. Τζάρεν Τζάκσον, Ντόνοβαν Μίτσελ. Δεν έχετε καμία τύχη, ρε. Δεν έχετε είναι... Πασκάλ Σιάκαμ. Μα... Δεν έχετε καλύτερο από όλου. Αφού βάζει όλου αυτού του τραυματίε, βάζει Μπεν Σίμον. Όχι, Αυστραλία, είναι δικό μα αυτό. Του έχω ρίξει άκυρο ήδη. Συγγνώμη. Ξέχασα ένα όνομα. Και ξέχασα αυτό το όνομα που θα παίξει βασικό. Ξέχασα αυτό το όνομα που θα παίξει βασικό και το λέω τώρα. Τζέισον Τέιτουμ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σου λέω, ότι θα είναι ματσάρα και θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν νικήσει ο υπόλοιπο κόσμο. Πολύ μεγάλη. Θα είναι πολύ. Όχι, μα. Παγιά μα, σωστό! Τζετ Χόλμγκρεν! Θα γίνει και εκεί μάχη. Μπιλάλ Κουμπαλί! Μέσα σε όλη αυτή την ομάδα θα πάρει τον Τζετ Χόλμγκρεν. Όχι, όχι. Είναι στο πουλό όμω. Φραν Βάγκνερ! Είναι. Ντέμια Λίλα τώρα δηλαδή, τώρα τι συζητά. Εδώ είναι όλα. Θα τις βγάλουμε τις, από αυτά που είπαμε θα δείτε τώρα στην οθόνη σας. Θα την κάνω και στην κανονική τη ροή στο YouTube. Θα δείτε στην οθόνη σας τις δύο δεκάδες και αφήστε στα σχόλια ποιος πιστεύει θα νικήσει. Και άμα το δείτε και στο TikTok, αφήστε και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, αυτό για αρχή. Θα πάμε να παίξουμε ένα δεύτερο παιχνίδι τώρα πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι 8 ομάδες στο NBA οι οποίες δεν έχουν βγάλει ποτέ MVP. MVP, ε. Αγοράζω τη Charlotte σίγουρα. Σίγουρα οι Pelicans. Charlotte, είπε ο Βίδωνας απέναντι, δεν ξέρω αν ακούστηκε, έχει δίκιο. Μία. Pelicans, δύο. Οι Grizzlies έχουν βγάλει MVP. Όχι. Τρεις. Οι Raptors έχουν βγάλει MVP. Ερώτηση. Έχουν βγάλει Raptors MVP, τι πιστεύετε. Regular season δεν πρέπει να την παίρνουμε. Την παίρνουμε ερώτηση. Ναι, δεν έχουν βγάλει. Τέσσερις. Και είναι 8. 8. Έχετε πει Pelicans, Hornets, Grizzlies, Raptors, 4. Kings. Σακραμέντο δεν έχει βγάλει. Έχουν βγάλει. Ήταν ω Royals. Α, Cincinnati Royals. Α, μα έκανε εκεί πέρα τώρα. Στο μέσα 40. Ω Royals, εντάξει. Και μην πείτε και του Clippers γιατί έχει πάρει ο Ben McAdoo με το Buffalo. Οπότε ούτε η Ατλάντα είναι γιατί είναι St. Louis Hawks που έχει βγάλει τον Bob Pettit. Τον Bob Pettit. Εσύ θα μου πει. Όχι, νομίζω. Όχι, φίλε. Όχι. Οι Detroit Pistons δεν έχουν βγάλει στην κανονική διάρκεια. Θλιβερό και μπράβο σου. Στο Rain του Jordan. Εντάξει, οπότε ας πούμε δεν είναι μόνο Jordan, ήταν Jordan, και Magic και Bird. Ναι. Παίρνουν αυτή τη συνέχεια. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι οι Clippers έχουν βγάλει. Ναι, ο Braves έχουν ως Braves, ο Bob McAdoo. Α, ήταν Braves. Πώς σου λέει. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στους 5. Σας λείπουν 3 ομάδες. Κάτσε. Ρίση. Από τις 3 ομάδες. Οι Knicks έχουν πάρει. Βέβαια. Έχει πάρει ο. Ο Willis Reed. Ο Willis Reed. Ναι. Έχει πάρει MVP του NBA. Τελικώς έχει πάρει. Όχι, όχι, κανονική περίοδο έχει πάρει.
Οι δύο είναι. Είναι το Portland έχει βγάλει regular season. Έχει βγάλει το Walton. Σωστά, σωστά, σωστά. Οι Wizards. Τη Washington. Έχουν βγάλει το Washington. Είναι μοναδικό rookie MVP. Σα ακούω. Το Cleveland έχει βγάλει. Το Cleveland έχει βγάλει και πολλές φορές. Και ο Oklahoma. Α, έχει βγάλει το Westbrook. Έχει βγάλει το Westbrook και σαν Oklahoma. Και το Durant έχει βγάλει σαν Oklahoma. Το Orlando έχει βγάλει. Το Orlando έχει βγάλει. Ο Σακ. Είχε βγει MVP. Όχι, ήταν ο Λάζον εκείνη την περίοδο. Όχι, ο Σακ έχει βγει δύο φορές MVP και έχει βγει δύο φορές με τους Lakers. Άρα Ορλάντο. Άρα Ορλάντο, έξι. Μας έχουν μείνει δύο. Ωραία, ωραία, ωραία. Άλλες δύο, ε. Και είναι δύσκολες αυτές οι δύο ομάδες. Έχουν βγάλει ο Μαλόν, έχει πάρει back-to-back. Ναι, είχε νευριάσει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν είχε τέτοιο. Ήταν Μαλόν. Δύσκολο. Εύκολο πολύ είναι. Μπορώ να σας δώσω μια βοήθεια που θα σας πάρει. Το Brooklyn είναι μία. Το Brooklyn δεν έχει πάρει ποτέ. Άρα, ο Jason Kidd, υπάρχει μια φάλαση ότι ο Jason Kidd έχει πάρει βραβείο. Δεν έχει πάρει MVP. Έχει κάνει πολύ καλή σχολή. Πάρα πολλά λέει όλο NBA έχει. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο. Δεν έχει ποτέ. Άλλη μία. Άρα μία. Και από την Ανατολή τη Δύση. Από την Ανατολή. Από την Ανατολή. Το Memphis, του είπαμε. Θα πω μια φορά να ρωτήσω. Η Ινδιάνα έχει βγάλει. MVP. Ο Ρέτζι Μίλλερ έχει γίνει MVP. Όχι. Αυτή είναι. Τζερμέν Ονίρ. Αυτή είναι. Αυτές οι 8 ομάδες. Να τα σταματήσουμε εδώ τώρα από τις υπόλοιπες ειδήσεις που πούμε. Ήθελα να πω 2-3 πράγματα εκεί για κάτι αστείους, αλλά άστα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Κοίτα, μου έκανε πολύ μεγάλη. Για το Πόρτλαντ, θα κλείσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν το παιχνίδι του Πόρτλαντ με το. Με ένα φαβόρι, με ποιον έπαιζε. Το παιχνίδι του Πόρτλαντ με την Οκλαχώμα. Με την Οκλαχώμα. The technical foul game. Ακριβώ. Όπου έγινε. The time out game. The time out game. Που ήταν μπροστά ρε παιδί μου το Πόρτλαντ και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τρελό μάτσο ο Φρέντι Σάιμον. Αναγεννημένο ο Σκουτ Χέντερσον. Σκουτ Χέντερσον. Συνεχίζει να δίνει απαντήσει. Πουλιέται ο Ανφέρνι Σάιμον. Όχι, Το έχουμε στήσει πάνω του τώρα. Και πηγαίνει το μάτι, ξέρω εγώ, εκεί προ τα αυτό. Πε και αμινάρε ο Σάιμον. Είναι ωραίο, μου αρέσει. Τον περίμενα. Πάει το μάτι προ το τέλο, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ο Κλαχώμα. Μειώνει λίγο ο Τζέιλεν εκεί. Ο Σέιτ το έχει πάρει κανονικά. Και κάποια στιγμή έχουν φύγει 4 πόντου. Δεν δίνει ένα φάουλ στο Πόρτλαντ. Δεν δίνει ένα φάουλ στο Πόρτλαντ, το γυρνάνε από εκεί και βάζουν ένα καλάθι και στον πόντο πάντο, καθώς κατεβαίνουν, ζητάει time out ο προπονητής. Ο προπονητής του Πόρτλαντ δεν είναι άλλος από τον πολύ καλό μας φίλο Τσόνσι Μπίλαρτς. Το ζήτησε στα 14 δευτερόλεπτα και στα 12. Ναι. Δεν του το έχουν δώσει. Δεν του το έχουν δώσει και έχουν πάρει την μπάλα. Και έχει κάνει traveling νομίζω. Ναι, ο Σάιμονς. Ο Μπρόγκτον. Στραβώνει το μάτς, παίρνει την μπάλα η Οκλαχώμα και τσούκου τσούκου με συντομικές διαδικασίες το κερδίζουν. Με J-Dub. Ναι, και έχουν ζητήσει, έχει ζητήσει ο Μπίλαπς, έκανε έφεση. Έκανε ένσταση. Ένσταση, ναι, έκανε ένσταση, έκανε έφεση. Πώς το λένε, ένσταση και έφεση. Πολύ ελληνικό. Για το παιχνίδι, πολύ ελληνικό. Να πούμε ότι στην ιστορία του NBA μία φορά μόνο έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κερδίσει. Τι θα πάρουν μία νίκη ακόμα, τους βολεύει να πάρουν μία νίκη ακόμα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, υποτίθεται πως δεν ήταν δικάς. Είναι ότι και καλά είναι ηθικό. Είναι ηθικό το ζήτημα, δεν τους βοηθήσανε. Και εγώ θέλω να πω. Και εδώ μπορεί να διαφωνείτε εσείς, ότι εγώ πιστεύω ότι είναι από τις λίγες φορές που ο Ευρωπαϊκός κανόνας είναι καλύτερο από το Αμερικάνικο. Οι Αμερικανοί μπορούν να πάρουν, no. να θυμίσω, μπορούν να πάρουν time out οποιαδήποτε χρονική στιγμή του αγώνα θέλουν. Έχει την μπάλα. Ναι, οποιαδήποτε έχει την μπάλα. Στην Ευρώπη για να συμβεί, για να πάρει time out πρέπει μπάλα να είναι εκτός χρόνος. Να είναι dead ball. Έτσι. Και έχουν συμβεί πάρα πολλά τραγελαφικά με τέτοια time out. Το χαρακτηριστικό του Weber, ξέρω που δεν είχαν time out ξέρω, και χάσουν το παιχνίδι στον τελικό του κολεγιακού. Και γενικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή κατεβαίνει όλο το πέφτουν τρει. Ή το πιο ωραίο που πέφτει προ τα έξω και είναι έτοιμο να χάσει την μπάλα και λε τα ημάρου στον αέρα. Κάτσε ρε φίλε. Καλά, δηλαδή, όχι, τι την παίζω εγώ την άμυνα. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Τι λε. Πρέπει να πετά τα πόδια σου και να είσαι established στο ναι, αυτό. Πλέον, ναι, αλλά πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω. Δεν μου πέφτει, κάνει τα ημάρου και στο δίνει. Έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ αυτό και μάλιστα χαρακτηρίζεται και επεκταλά αυτό που έχει το Princess of Mind να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι υπήρχε και φέτο άλλο ένα με του Lakers. Υπάρχει αυτό ότι υπήρχε ένα με του Lakers και του Suns. Υπάρχει αυτό. Πολύ μεγάλο star. Που ο Reeves. Ήταν ο Ζήτσο Λεμπρόν ένα time out. Και ο Reeves έχανε την μπάλα εκεί με του Suns, αλλά του το δώσανε. Ναι, 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 ναι. Και βγήκαν οι διαιτητέ και είπαν ναι, αλλά του κάνανε NFL. Ότι είχε τον αντίχειρα του, λέει στο. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ακούμπαγε την μπάλα, λέει, μπράβο. Με τον αντίχειρα στο πόδι, άρα είναι controlled η μπάλα. Εντάξει. Το αντίθετο του NFL. Κοίτα, εγώ δεν διαφωνώ πλήρως από αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να πάει προς τους κανόνες του NBA. Ναι, αλλά όχι σε αυτό. Αυτό πρέπει. Όχι σε αυτό το πράγμα συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πώς το λένε. Διαστρεβλώνεται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει ο προπονητής της ομάδας η οποία χάνει και βρίσκεται σε ραν από την λάθος πλευρά. Έτσι. Και δεν μπορεί να διακόψει το παιχνίδι.
Το αστείο είναι. Γιατί πρέπει να περιμένει να υπάρξει netball. Άμα δεν υπάρξει foul, δεν υπάρξει μπάλα έξω, δεν μπει, πώς το λένε, καλάθι. Άρα έχουν πλεονέκτημα οι καλά προπονημένες ομάδες. Καλάθι, νομίζω το καλάθι δεν μπορεί να πάρει θέμα. Όχι, δεν παίρνει το καλάθι. Παίρνει το καλάθι. Παίρνει. Δική σου. Παίρνει το καλάθι. Θεωρώ ότι το πρέπει να πάμε πιο κοντά προς το NBA παρά αυτό. Μιλώντας είναι για σίγουρα υπέρ της Ευρώπης, άμα είναι. Θα πω και εγώ τη γνώμη. Μιλώντας για αστεία κατάσταση στο Portland, το βγήκε ο πολύ αγαπημένος ο DeAndre Ayton και είπε ότι εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα γιατί κάνει χάλια. Ναι, χρονιά. Είναι πολύ μεγάλο παίκτη. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Είμαι max contract player και τελειώσαν όλα. Ο Chauncey Billups. Για να κλείσουμε με αυτό. Περίμενε λίγο να το βρω. Διόπριθ. Ένα νομίζω από τα προβλήματα του μοντέρνου NBA. Ο Chauncey Billups είναι ένα από του 8 νομίζω. Νομίζω ότι είναι 8. Οι προπονητέ με του οποίου έχει παίξει συμπαίκτη αντίπαλο ο LeBron James στην καριέρα του. Ο ένας είναι ο μπαμπάς του Jalen Brunson, ο Rick Brunson. Ναι. Ο άλλος είναι ο Gary Trent Jr. Ναι. Που έχει παίξει με τον μπαμπά του και τον γνωστό σου. Τον Gary Trent, ναι. Ο LeBron James. Α, έχει παίξει αντίπαλο. Έχει παίξει αντίπαλο. Ναι. Α. Ο άλλος είναι ο Gary Payton. Ναι. Που έχει παίξει αντίπαλο με τον Gary Payton να στους Lakers. Ο άλλος είναι ο Jabari Smith. Ναι. Ο Glenn Robinson. Έχει παίξει με τον Glenn Robinson. Ναι. Έτσι. Το δεύτερο. Σωστό. Ο Jabari Smith που έχει παίξει με τον Jabari Smith όταν έπαιζε εκεί. Senior. Ναι, ο Κένιον Μάρτιν, δεν το ξεχνάμε. Ναι, που έχει παίξει με τον παπά τον Κένιον Μάρτιν στου Νάγκετ. Η Κλίμερ δεν έχω ξεχάσει. Ναι. Οριακά δεν πρόλαβε το Στεφ Κάρι. Ναι. Ο Χαμ. Okay. Έχει παίξει και συμπαίκτη. Ναι, ο Ντάρβιν Χαμ. Α, έχει παίξει αντίπαλο με του Πίστων, σωστά. Ποιο συμπίλεψε. Okay, okay, okay. Πάντω, περιμένω να δω πότε θα παίξει ο Λεμπρόν με κάποιο παππού και γκόνι. Να είμαστε κοντά μα. Δεν ξέρω, εγώ πάντω βλέπω το γιο του. Τον παρακολουθώ, λένε όλοι θα πάει ψηλά. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω τον δράστη, γιατί έχει τόσο hype. Όχι, αυτό μπορεί να είναι ο μόνο δυναμικό λόγο που δεν θα τελειώσει την καριέρα του στου Lakers ο LeBron. Γιατί δεν θα πάει ο γιο του, αποκλείεται. Θα θέσει βέτο του χρόνου. Άμα για να μείνει, θα πρέπει να τον πάρουν τον LeBron. Αλλιώ πακετάρετε με ένα second round pick, whatever, θα πάμε μαζί με τον LeBron κάπου. Ο δεύτερο γιο του LeBron καλύτερο. Και θα δει τώρα να έχουμε κάνα. Αυτό με τα γυαλάκια. Ναι, ο Μπράις. Ναι, είναι πολύ καλύτερος. Δεν τον έχω δει αυτόν. Τον άλλον που τον έχω δει. Όχι. Και η ομάδα του δεν βλέπετε. Ρε. Το όχι, είναι πολύ κακό το γύρο. Είναι πολύ κακή. Ούτε λοιπόν, ο Μπούγκι Έλλης δεν παίζει, τον έχουν χαντακώσει. Κανείς. Αλλά σκέψου τώρα αυτό. Να έχει πει ο Λεμπρόν, νομίζω ότι τελειώνει το συμβόλαιο του φέτος. Έχει άλλο να κάνει. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι ο Λεμπρόν πάει έτσι. Αυτό. Νομίζω ότι θα έχει δυνατότητα να κουνηθεί. Και φαντάζομαι τώρα να του έχουν ξεκαθαρίσει λέξει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε trade. Ναι, δεν πρόκειται να επιλέξουμε τον Μπρόνι. Επειδή δεν είναι καλό. Δεν κάνει. Λοιπόν, και να πει, ξέρω εγώ, Λεμπρόνι. Θα πάω σε όποιον επιλέξει τον Μπρόνι Τζέιμς. Όπου και να τον επιλέξει. Νομίζω ότι μερικά πράγματα δεν χρειάζεται να τα πει. Θα πάει. Δεν θα τα κάνει δημόσια. Δημόσια. Θα πάει Σαρλότα στο 2, ξέρω εγώ, στο 3. Θα επιλέξει τον Μπρόνι στο 3 του draft. Ισπέρ. Θα πρέπει να πάει στην Σαρλότα. Μια χαρά. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Εντάξει, θα γίνει. Θα είναι κάτι που δεν θα τον επιλέξουν για αυτόν τον ρόλο. Να είσαι σίγουρο ότι αν επιθέσουμε ότι ο LeBron James Jr. είναι παίκτη για περίπου στο 31-32, δηλαδή αρχέ δεύτερου γύρου. Δεν είναι πουθενά. Α υποθέσουμε ότι είναι εκεί. Όχι, για εκεί τον λένε. Αρχή δεύτερου, αλλά. Ούτε για το 91 δεν κάνει. Στο 12 με 18 θα πάει κάποιο να το κάνει αυτό. Το Βερίτσα το κάνει για τον LeBron James. Και για τα εισιτήρια και για όλα αυτά. Ρε, εμεί πόσο 3 ρε. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν έχουν μεγάλο value πλέον τα draft picks στο NBA όπως έχουν στο NFL. Όχι, γιατί στο draft του συγκεκριμένο δεν είναι. Και συγκεκριμένα είναι πολύ κακό το draft. Αυτά. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι και άμα συμβεί τίποτα μέσα στην εβδομάδα, θα τα πούμε εμείς όλα μετά. Γεια σας.